Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σχεδόν τρεις μήνες τώρα εργαζόμαστε συλλογικά, πολιτεία και εκπαιδευτική κοινότητα, για να προσαρμόσουμε την εκπαιδευτική διαδικασία στα νέα δεδομένα της υγειονομικής κρίσης. Από την κλιμακωτή μέχρι την καθολική αναστολή λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών. Από την εφαρμογή της εξαποστάσεως εκπαίδευσης μέχρι την εκπαιδευτική τηλεόραση. Από την αυξανόμενη χρήση των τεχνολογικών εφαρμογών του Υπουργείου μέχρι τη δημιουργία νέου ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου. Από την ταχύτατη προσαρμογή όλων στα νέα δεδομένα της ψηφιακής τάξης μέχρι την επαναφορά στη νέα κανονικότητα. Τώρα κάνουμε ένα ακόμη βήμα. Αποφασίστηκε από την κυβέρνηση η επαναλειτουργία των νηπιαγωγείων, δημοτικών και σχολείων ειδικής αγωγής όλων των βαθμίδων από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. Η απόφαση αυτή βασίστηκε στους ακόλουθους παράγοντες. Πρώτο και κυριότερο, στην ομόφωνη, το τονίζω ομόφωνη, εισήγηση της Επιτροπής Αντιμετώπισης Έκτακτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες για επαναλειτουργία των εν λόγω σχολικών δομών. Η εισήγηση αυτή ασφαλώς συνδέεται με τη σταθερά καθοδική πορεία της επιδημίας, με το ότι τα παιδιά κολλάνε και μεταδίδουν τον ιό πιο δύσκολα, με το ότι τώρα που ανεβαίνει η θερμοκρασία είναι επιδημιολογικά η ασφαλέστερη περίοδος να ανοίξουν τα σχολεία. Από την αρχή αυτής της κρίσης έχουμε το προνόμιο να μας καθοδηγεί μια εξαίρετη ομάδα ειδικών, τις συστάσεις της οποίας ακολουθούμε με πολύ καλά διεθνώς αναγνωρισμένα αποτελέσματα. Έτσι πορευόμαστε και τώρα και τους ευχαριστούμε θερμά. Δεύτερον, η συνολική αποκλιμάκωση των μέτρων έχει εξελιχθεί πολύ θετικά. Αναφορικά δε με τα σχολεία, η προηγούμενη εμπειρία από το άνοιγμα γυμνασίων και λυκείων είναι πολύ ενθαρρυντική. Τα μέτρα προστασίας και πρόληψης τηρούνται υποδειγματικά από τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και όλα έχουν κυλήσει εξαιρετικά ομαλά. Τρίτον, οφείλουμε να διασφαλίσουμε την επιστροφή όλων των μαθητών στο φυσικό τους χώρο, που δεν είναι άλλος από το σχολείο. Η μακρόχρονη απουσία από το σχολείο εμποδίζει τη μαθησιακή πορεία των μαθητών, την πνευματική, κοινωνική, ψυχική τους εξέλιξη. Οι μαθητές πρωτοβάθμιας βρίσκονται ήδη σχεδόν τρεις μήνες εκτός σχολείου και θα βρίσκονταν συνολικά έξι μήνες εκτός σχολείου αν τα σχολεία δεν άνοιγαν τώρα. Δεν μπορεί να υπάρχει κανονικότητα χωρίς ανοιχτά σχολεία. Τέταρτον, τα παιδιά είναι πιο ασφαλή στο σχολείο, όπου τηρούν κανόνες και ακολουθούν τα μέτρα προστασίας και πρόληψης, παρά έξω στις γειτονιές και στις πλατείες χωρίς κανόνες. Δεν υπάρχει καλύτερο μέρος από το σχολείο για να προσαρμοστούν και να συνηθίσουν τα παιδιά στη νέα πραγματικότητα, για να μάθουν να προσέχουν περισσότερο σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς τους. Πέμπτον, τα ανοιχτά σχολεία μειώνουν τις κοινωνικές ανισότητες και ενισχύουν τα παιδιά που προέρχονται από πιο ευάλωτα οικογενειακά περιβάλλοντα. Μαθητές που μπορεί να μην έχουν σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, μαθητές που μπορεί να βιώνουν ένταση στο οικογενειακό τους περιβάλλον, μαθητές των μικρότερων κυρίως τάξεων που δεν έχουν οικογενειακή καθοδήγηση για την εξαποστάσεως εκπαίδευση. Έκτον, σχετικά με τα ειδικά σχολεία, οι μαθητές που φοιτούν στα σχολεία αυτά έχουν ιδιαίτερη ανάγκη να βρεθούν εκ νέου στο περιβάλλον του σχολείου τους, με τους εκπαιδευτικούς τους, με τους συμμαθητές τους. Και το έχουν ανάγκη προφανώς για τη μαθησιακή τους εξέλιξη, αλλά και για την ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική τους εξέλιξη. Έρχομαι τώρα στον τρόπο επαναλειτουργίας των εκπαιδευτικών αυτών δομών. Σχετικά με τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία, θα επαναλειτουργήσουν τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. Τα μαθήματα θα παραταθούν έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου, αντί για τη 15η Ιουνίου. Ενώ συνολικά για τους εκπαιδευτικούς η λήξη του διδακτικού έτους θα είναι η 30η Ιουνίου. Για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς οι συμβάσεις τους θα παραταθούν έως τις 30 Ιουνίου. Τα τμήματα σχολείων και νηπιαγωγείων θα λειτουργούν με έως 15 μαθητές τη φορά και με 1,5 μέτρο απόσταση στα θρανία, τα οποία θα έχουν τον ίδιο προσανατολισμό. Αν οι μαθητές υπερβαίνουν τους 15, τότε το τμήμα θα διαιρείται σε δύο υποτμήματα και θα λειτουργούν εκ περιτροπής. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή το ένα, Τρίτη, Πέμπτη το άλλο και την επόμενη εβδομάδα το αντίθετο. Αν οι μαθητές δεν υπερβαίνουν τους 15, τότε το τμήμα λειτουργεί καθημερινά. Στις αίθουσες θα υπάρχουν αντισηπτικά, προβλέπεται καθαρισμός δύο φορές την ημέρα και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου και μετά το πέρας αυτού. Έχει προβλεφθεί ειδική νομοθετική ρύθμιση και επιπλέον κονδύλια για την τροποποίηση των συμβάσεων του προσωπικού καθαριότητας, καθώς επίσης υπάρχει δυνατότητα για πρόσληψη επιπλέον προσωπικού καθαριότητας. Ευχαριστούμε θερμά το Υπουργείο Εσωτερικών και τους Δήμους για την εξαιρετική συνεργασία στον τομέα αυτό.
Προβλέπονται διαλύματα σε διαφορετικές ώρες για τη μείωση του συγχρονισμού και προβλέπεται απαγόρευση λειτουργίας των κηλικίων. Προβλέπεται φυσικός αερισμός των αιθουσών. Η χρήση της μάσκας είναι προαιρετική για εκπαιδευτικούς και μαθητές και στο σχολείο και στα σχολικά λεωφορεία. Ειδικές οδηγίες στο ΕΟΔΗ θα αποσταλούν τις επόμενες ημέρες σε όλες τις δομές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και σημαντικό μέρος της πρώτης ημέρας θα αφιερωθεί στην επεξήγηση των οδηγιών αυτών. Υπάρχει ιδιαίτερη μέρημνα για εκπαιδευτικούς που εμπίπτουν στην κατηγορία ειδικών αδειών απουσίας, όπως αυτές έχουν οριστεί από το Υπουργείο Ιστορικών. Υπάρχει επίσης δυνατότητα απουσίας μαθητή στη βάση απλής υπεύθυνης δήλωσης γονέα ή κηδεμόνα περί ύπαρξης ατόμου στο σπίτι που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου ή που νοσεί. Υπάρχει δυνατότητα για σύγχρονη εξαποστάσεως διδασκαλία από εκπαιδευτικούς για όσους μαθητές εμπίπτουν σε κατηγορίες που δικαιολογούν την απουσία τους. Για την ώρα, τα ολοήμερα σχολεία δεν θα λειτουργήσουν. Για τα ειδικά σχολεία, θα επαναλειτουργήσουν την 1η Ιουνίου μέχρι τις 12 Ιουνίου για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μέχρι την 26η Ιουνίου για την πρωτοβάθμια. Συνεδριάζει σήμερα η αρμόδια υποεπιτροπή των λοιμοξιολόγων για να δώσει ειδικές οδηγίες για την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων ειδικής αγωγής. Θα υπάρχουν και εδώ ειδικά αυστηρά μέτρα προστασίας. Θα ήθελα να κλείσω με το εξής. Όπως επανειλημμένως έχει τονίσει ο κ. Πρωθυπουργός, το άνοιγμα και η επιστροφή στη νέα κανονικότητα είναι πιο δύσκολη άσκηση από το να κάτσουμε όλοι σπίτι μας και απαιτεί πρόσθετη υπευθυνότητα. Κάνουμε το καθήκον μας και φροντίζουμε να επανέλθουμε όλοι, μικροί και μεγάλοι, στη νέα κανονικότητα. Θα ήθελα για ακόμη μία φορά να συγχαρώ και να ευχαριστήσω την εκπαιδευτική κοινότητα, εκπαιδευτικούς, στελέχη εκπαίδευσης, μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές, γονείς, για τη συλλογική προσπάθεια και την αλληλεγγύη που έχουν επιδείξει όλο αυτό το διάστημα. Μέρημνά μας, από την αρχή αυτής πρωτόγνωρης κρίσης, ήταν να κρατήσουμε όλους τους μαθητές, τους σπουδαστές, τους φοιτητές, όσο δυνατόν πιο ενεργούς, κοντά στις εκπαιδευτικές δομές και στην εκπαιδευτική διαδικασία, κοντά στο πρόγραμμά τους, κοντά στους συμμαθητές τους και στους συμφοιτητές τους. Και σε αυτό έπαιξαν και παίζουν καθοριστικό ρόλο οι εκπαιδευτικοί μας. Όλες και όλοι εκείνοι που όλους αυτούς τους μήνες καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια, βάζουν το δικό τους λιθαράκι στην επιτυχία ενός συλλογικού εγχειρήματος. Βάζουν πρώτα απ' όλα τα παιδιά μας. Συνεχίζουμε με προσεκτικά και σταθερά βήματα και πάντοτε στη βάση των οδηγιών των ειδικών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Υπουργέ. Το λόγο έχει τώρα ο Υπουργός Εσωτερικών, κύριος Στάκης Θεοδωρικάκος.